Μια χαρά. Γιατί με κοιτάς έτσι, κάτι σκέφτεσαι? Όχι, βλέπω το μακιγιάζ. Α, σ' αρέσει και το μόβ. Κάναμε κάτι διαφορετικό σήμερα με την κουγούλα. Ναι, αρέσει το μόβ. Για να δούμε λίγο το χάρτη. Για πώς θα πάει η μέρα μας, να κάνουμε τα μαθήματα αστρολογίας. Λοιπόν, σήμερα ενώ η γλυκιά μας σελήνη που δείχνει το πώς νιώθουμε με τους άλλους, τι πρέπει να κάνουμε, είναι ακόμα στον ζυγό. Παρατηρήστε αυτό που θα σας πω, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Περνάει στο Σκορπιό το μεσημεράκι εκεί. Στο Σκορπιό έχει μπει από χθες και ο Ερμής. Να μην σε ρωτήσω τι είναι κυβερνήτης είναι. Και ακριβώς από πάνω είναι ο Ουρανός. Το αυτός... διδήμων. Γεια σου. Όταν κάνουμε μαθήματα αστρολογίας, τα κάνουμε. Μαθαίνουμε. Εγώ ήμουν μαθήτρια του 19. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Και της Παρθένου. Το βλέπω, είσαι... θα θυμάσαι. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Γύρω στο μεσημέρι, λοιπόν, πάει και η Σελήνη στο Σκορπιό. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι απέναντι από τον ουρανό, που όπως είπαμε είναι ο Επαναστάτης και είναι στην πρώτη μοίρα του Ταύρου. Όταν λοιπόν κάνει αυτή την αντίθεση, σημαίνει πρώτον προσέχουμε λίγο τα παιδιά, δεύτερον προσέχουμε πώς χειριζόμαστε το λόγο και τρίτον μπορεί να υπάρξουν διαφωνίες ή σπασίματα. Σήμερα λοιπόν δεν είναι μια πολύ καλή μέρα για να κάνουμε, ειδικά εκεί γύρω στο μεσημέρι, να κάνουμε συμφωνίες, συμβόλαια κτλ. Κτλ. Ή να τα πούμε στα παιδιά μας έτσι πολύ έντονα. Μάλιστα. Παρατηρήστε τώρα το εξής, θα δούμε τα γεγονότα που θα γίνουν, διαπληκτισμοί κτλ. Κτλ. Όμως, όπως σας λέω εδώ στον αστρολόγο του Οκτωβρίου, Πανσέλληνος του Οκτωβρίου ανατρέπει γεγονότα. Σκεφτείτε το εξής. Αυτή θα γίνει στις 24 Οκτωβρίου. Λοιπόν, εδώ ακριβώς σε αυτό το σημείο θα γίνει Πανσέλληνος. Δηλαδή θα είναι η Σελήνη εδώ στον Ταύρο και ο ήλιος θα έχει μπει εδώ. Ακριβώς λοιπόν τα γεγονότα που θα δούμε σήμερα να προκύψουν, τα οποία θα είναι σημαντικά, θα ακούσουμε ειδήσεις οι οποίες είναι περίεργες, ανατρεπτικές κτλ. 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 Με κοιτάς αγάτα. Στην Πανσέλινο θα έρθουν στην επιφάνεια πράγματα, ίσως και συμφωνίες ή διαφωνίες που γίνονται τώρα, να έρθουν τότε, που αυτή η Πανσέλινος δεν είναι πολύ καλή για να αφήσετε πολλά θέματα την ημέρα εκείνη. Είναι καλύτερα να ξέρουμε εκ των προτέρων ότι έχουμε τώρα ένα στίγμα σήμερα τι θα μπορούσε να είναι μία διαφωνία, μία ένταση και βέβαια στην Πανσέλινο εκεί γύρω στις 24 είναι σημαντική ημέρα που θα πρέπει να την προσέξουμε. Έτσι λοιπόν για σας τα κρυαράκια. Όλο το βάρος πέφτει τώρα εδώ στα οικονομικά επάνω, οικονομικά, φορολογικά κτλ. Κτλ. Ή σε ανθρώπους που θα πρέπει να βοηθήσετε γενικότερα. Πολύ δε περισσότερο μην αφήσετε για την Πανσέλινο τίποτε. Όμως, να το σιγά σιγά εδώ έρχεται το Νοέμβρη, 6 Νοεμβρίου, περνάει ο Δίας. Εσείς που είστε γεννημένοι την πρώτη μέρα θα έχετε πολλές σημαντικά πράγματα να κάνετε. Από τώρα λέω ότι της γενιάς του 60-65 κάπου εκεί, που θα έχετε πολλούς πλανήτες στην Παρθένο. Από τη μία ο Δίας είναι ιδιαίτερα καλός, από την άλλη υπερβολές που έλεγα τώρα για τα ζώδια του σταθερού σταυρού, για σας θα είναι σημαντικά και δεν πρέπει να κάνετε κάτι υπερβολικό, αλλά αυτό ακόμα είναι νωρίς. Κρυαράκια μου λοιπόν είναι μία μέρα που θα πρέπει να προσέχετε πρώτον αγαπημένα πρόσωπα που μπορεί να έχουν κάτι τέλος πάντων. Με φίλους αποφύγετε ακόμα ο Άρης με την Αφροδίτη μαλώνουν, η συναισθηματική ζωή είναι λίγο μπερδεμένη, δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα καλή. Με φίλους μην εμπλέξετε τα οικονομικά σας γιατί θα μπερδευτείτε. Οι Ταύροι μας τώρα, οι οποίοι είναι στο μάτι του κυκλώνα με αυτήν την Πανσέλινο που θα γίνει, ειδικά αν είστε γεννημένοι την πρώτη μέρα, προσέχετε τι θα γίνει σήμερα με τον σύντροφό σας, με έναν συνεργάτη, με τα παιδιά σας πολύ περισσότερο, αν έχουν τα παιδιά κάτι θα πρέπει να... Και μην αφήσετε τίποτε γιατί αυτή η υπόθεση μπορεί να πάει μέχρι την Πανσέλινο και πραγματικά να σας φορτίσει. Αν είστε γεννημένοι γύρω στην Πρωτομαγιά, το βλέπετε ότι... Στις 24 δηλαδή... Στις 24. Ακριβώς.
Όταν είναι πανσέλινος βεβαίως, αυτό μπορεί να γίνει λίγες μέρες πριν. Δύο μέρες πριν. Λοιπόν, αν είστε γεννημένοι γύρω στην 1η το Μαγιά, μαλώνετε, δεν ξέρω τι έχει γίνει, ένα επαγγελματικό με ένα συναισθηματικό θέμα εμπλέκονται, ενώ οι υπόλοιποι 2ο και 3ο δεκαήμερο είστε πάρα πολύ καλά, βάζετε μία τάξη στη ζωή σας, ανοίγονται δρόμοι οι οποίοι είναι σημαντικοί, τους οποίους θα δείτε εάν κάτι προσπαθείτε να κάνετε τώρα ή να διαβάσετε αν είστε σπουδαστές ή να κάνετε μία δουλειά κτλ. Θα δείτε ότι από τα επόμενα Χριστούγεννα όλα αυτά θα αρχίσουν να αποδίδουν. Γιατί κάθε μεγάλο έργο που μπορεί να κάνει κανείς, είτε είναι σπουδές, είτε είναι μια επιχείρηση, αποδίδει λίγο αργότερα. Αυτά λοιπόν που κάνετε τώρα, ειδικά αν είστε γεννημένοι τελευταίες μέρες, θα δείτε ότι θα αποδώσουν σε ένα χρόνο από τώρα. Διδυμάκια, δεν ξέρω τι γίνεται σήμερα. Ο Ερμής έχει περάσει στο Σκορπιό. Θέλετε να ασχοληθείτε με τη δουλειά, έχετε διάφορα πράγματα. Όμως ο ουρανός απέναντί σας δημιουργεί, ειδικά μες στο μεσημέρι, μία κατάσταση η οποία ή εσείς θα έχετε εκνευρισμό ή οι άλλοι θα σας εκνευρίζουν. Τέλος πάντων, καλά είναι να ξεπεράσετε αυτή την ημέρα, να δείτε τα γεγονότα που γίνονται τώρα, τα οποία μπορεί να είναι σημαντικά γιατί ο Άρης σας βοηθάει. Μην αποθαρρυνθείτε από αυτό, γιατί αυτό τον καιρό μπορείτε να κάνετε πράγματα, όμως θα παρατηρήσετε ότι αυτά τα γεγονότα θα τα δείτε ξανά στην Πανσέλινο. Άρα λοιπόν, αν είναι εντελώς ανατρεπτικά, προσέχετε, μην αφήσετε πολλά γεγονότα για το τέλος του μήνα. Τα καρκινάκια μας που είναι μια ζωή παραπονεμένα, ενώ Ερμής έχει περάσει σε φιλικό για σας ζώδιο, που θα ασχοληθείτε με τα παιδιά, με τον ερωτικό σύντροφο, υπάρχει ένα εμπόδιο, κάτι γίνεται από εδώ και δεν πάνε τα πράγματα όπως ακριβώς εσείς τα θέλετε. Παρά το γεγονός ότι ο Δίας ακόμα σας ευνοεί, εσείς των τελευταίων ημερών μπορείτε να κάνετε πολλά σημαντικά πράγματα, γιατί αυτός ο Δίας έχει βοηθώ το Χείρονα που λέει ότι παλιές πληγές τις πουλώνει για να βοηθηθείτε. Γενικότερα όμως και οικονομικά θέματα και θέματα που μπορεί να έχουν σχέση με την επαγγελματική σας ζωή θα πρέπει να την προσέξετε. Ο χρόνος εδώ καραδοκεί. Λιονταράκια της πρώτης μέρας.